Εκείνο που με έχει στεναχωρήσει περισσότερο είναι ότι όταν βρέθηκε ο κύριος Νομάρχης και πρότεινε μια λύση που πιστεύω ότι ίσως να ήταν και η πιο εφικτή στην παρούσα φάση, οι κύριοι αυτοί δεν θέλησαν ούτε καν να την ακούσουν. Η λύση του κυρίου Νομάρχη έλεγε ότι θα είχε εξασφαλίσει χώρο το τέλος του Ιουνίου. Όλοι το θυμόμαστε. Αυτοί είπαν ότι είναι πάρα πολύ αργά το τέλος του Ιουνίου και θα δεχτούμε το πρόστιμο. Και θα πρέπει δηλαδή να μπει ο δαιματοποιητής στο Αφισού μέχρι τέλος Φλεβάρι. Αυτή ήταν η εκτίμησή τους. Αυτό δεν έγινε ούτε το Φλεβάρι, ούτε τον Ιούνιο, ούτε τον Αύγουστο. Και δεν έγινε εις βάρος δικό μας. Και περισσότερο η εκτίμηση δική μου είναι, και πιστεύω και η δική σας, από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας, ότι δεν έγινε γιατί προφανώς εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα στην περιοχή μας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, αλλά συζητήσουμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Να μας μιλήσει ο κύριος Στρούμπος, σαν δικηγόρος, νομικός, που έχει χειριστεί το θέμα σαν περιοχή εδώ, θα μας πει πολύ περισσότερα, αλλά ας κάνει την εισαγωγή και μετά το συζητάμε όλοι μαζί. Κύριε Στρούμπο. Καλησπέρα σας. Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι νομικό πρόβλημα, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή κάπου πρέπει η περιοχή της Σπάρτης, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, να πάει τα σκουπίδια της. Εμείς λέμε ότι 40 χρόνια τα δεχόμασταν στη χωματερή, στην Προβατομάνδρα, και αυτή η χωματερή έχει πλέον κορεστεί. Κάναμε μία μελέτη με ένα τεχνικό γραφείο περιβαλλοντολόγων και μας είπαν ότι στην Προβατομάνδρα πρέπει να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι απορρίμματα, εδώ και 40 χρόνια. Το γεγονός ότι έχει κορεστεί είναι προφανές, διότι αναγκάζονται και κάνουν εργολαβίες προμήθειας χώματος για να σκεπάσουν τα σκουπίδια. Δηλαδή δεν έχει η περιοχή αρκετό χώμα για να σκεπάσει τα σκουπίδια που δέχεται. Αν σκάψουν, βρίσκουν άλλα σκουπίδια. Η χωματερία αυτή βρίσκεται σε ένα πραγματικά φάρο της Ορθοδοξίας, δίπλα, στη Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα, που όπως ξέρετε πάρα πολλοί Σπαρτιάτες εκκλησιάζονται, αλλά που σε κάθε περίπτωση είναι και ένα αρχιτεκτονικό μνημείο σπάνιο, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε αναδειχθεί, και θα ήταν επισκέψιμο από όλο τον κόσμο. Τώρα προφανώς ποιος ξένος να πάει να δει τους Αγίους Τεσσαράκοντα δίπλα στα σκουπίδια. Έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Η απόφαση δεν εκδίδεται. Καταλαβαίνουμε τους λόγους. Αν επρόκειτο να απορριφθεί, θα έχει απορριφθεί ήδη. Εάν επρόκειτο να γίνει δεκτή, ο καθένας σκέφτεται ποια θα είναι η συνέπεια του να γίνει δεκτή αυτή η απόφαση. Έτσι. Η Σπάρτη δεν θα έχει που να πάει τα σκουπίδια της. Και γι' αυτό πιστεύω το δικαστήριο συσκέπτεται και θα συσκέπτεται για καιρό. Οι δημοτικοί άρχοντες και οι τοπικοί άρχοντες γενικότερα, έτσι, καθήλυνα αρμόδιοι, έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να βγάλουν ούτε μία άδεια νόμιμη. Και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει τον Αύγουστο και δεν υπάρχει άδεια εγκατάσταση του δαιματοποιητή ακόμα, αυτό δείχνει ότι όταν έλεγαν τα Χριστούγεννα ότι τώρα θα βάλουμε το δαιματοποιητή, ετοιμαζόντουσαν να τον βάλουν χωρίς άδεια. Το οποίο, ας πούμε, τον 21ο αιώνα και με την κείμενη νομοθεσία, είναι παράλογο. Δηλαδή, ένα κτίριο το οποίο σίγουρα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα έπρεπε να έχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, διότι θα υπάρχουν στραγγίδια, θα υπάρχουν τοξικά στραγγίδια δηλαδή, θα υπάρχουν ένα σωρό περιβαλλοντικοί κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη μελέτη του έργου. Έτσι, αυτοί οι κύριοι ήταν έτοιμοι να βάλουν το δαιματοποιητή χωρίς άδεια. Χάρη στις κινητοποιήσεις των κατοίκων, αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν τις άδειες και επειδή δεν μπορούν, δηλαδή σκεφτείτε, αυτοί είναι το κράτος, εμείς είμαστε πολίτες. Το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να βγάλει τις άδειες που χρειάζεται.
Πήγαν λοιπόν και έχουν βγάλει μια άδεια για ανέγερση αποθήκης. Λες και αυτό που είπα από τη Σπάρτη είναι η αποθηκευτική χώρη. Και κοροϊδεύουν ουσιαστικά τις υπηρεσίες. Όχι ότι οι υπηρεσίες δεν το γνωρίζουν, αλλά λέω ότι κοροϊδεύουν τις υπηρεσίες λέγοντας ότι θα κάνουν μια αποθήκη στην οποία θα αποθηκεύσουν πρώτα το δερματοποιητή. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ουσιαστικά να αποφύγουν την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους. Θέλετε να το συνεχίσουμε αργότερα ή να έτσι. Θα εξηγήσω περισσότερα στην πορεία της συζήτησης. Εντάξει. Εγώ θέλω να καταρχήν να... Ναι. Θέλω να μας δηλώσετε κάποιοι που θα θελήσουν να πούνε δύο κουβέντες, όποιες είναι αυτές. Είτε υπέρ, είτε κατά. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει λογοκρισία σε αυτή την εκπομπή και γενικώς στις εκπομπές του Ελλάδα. Οπότε ο καθένας από εσάς μπορεί να πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, όποιος έχει κάποιο λόγο να μας πει, θα ήθελα να σηκώσει το χέρι του, να πάω κοντά του και να αρχίσει ο διάλογος. Παρακαλώ. Ναι. Μισό λεπτό. Παρόλο ότι οι εκπρόσωποι σας εδώ έχουν πλήρη ενημέρωση του θέματος, και οπωσδήποτε, μια και ασχοληθήκανε και πρωτοστατήσανε στον αγώνα, θα μπορούσαν να μας τα πούνε αναλυτικά. Αλλά ο στόχος της εκπομπής μας δεν είναι απλώς να μας τα πούνε οι Προέδροι και ο Νομικός Σύμβουλος, αλλά να μας πείτε και εσείς, οι κάτοικοι, την άποψή σας. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα η εκπομπή μας θα είναι λιγάκι έτσι πιο λαϊκή, για να μπορέσουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πέστε μου το όνομά σας. Πάνω Γιαννακόπουλος. Κύριε Γιαννακόπουλε, καταρχήν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον δεματοποιητή εδώ, με τη συνέχεια μάλλον των σκουπιδιών εδώ? Θέμα αγώνα όλοι παλεύουν. Κατά των σκουπιδιών. Το θέμα είναι περισσότερο ο Δήμος Σπάρτης εμάς. Μας έχει φερθεί ανέτοιμα, πολύ ανέτοιμα. Μέχρι έχει εκδώσει ψεύτικα πιστοποιητικά, εις βάρος εμένα βέβαια, για το θέμα των σκουπιδιών. Εις βάρος εσάς γιατί? Είχα κάνει καταγγελίες διάφορες, οι οποίες τις αναιρέσανε και σε κάποια στιγμή, όταν τις έτωσαν οι καταγγελίες και με τον εισαγγελέα πήγα και έγιναν ορισμένα πράγματα, με καταθέσεις πυροσβεστική να κάνουν για τις φωτίες και όλα αυτά, ήρθαν να κάνουν κάποια εργασία, δείχνουν, και όταν η άλλη υπηρεσία πήγε και έκανε πάλι κατάχρηση του χώρου εκεί γύρω, γιατί έχω χτήμα δίπλα. Έκδοσαν χαρτί πιστοποιητικό ότι δεν έχουν πάει να κάνουν τίποτα, ενώ είχε πάει ο αντιδήμαρχος από τη Σπάρτη, είχε καθαρίσει και ζητούσαν από μένα να λογοδοτήσω τη δικαιοσύνη. Βέβαια, εγώ τα κατέθεσα στον εισαγγελέα αυτά. Ο εισαγγελέας δεν πίστευε σε αυτά. Λέει: δεν μπορεί να έχει δίκιο, να έχει δικαιοσύνη και να έχει άδικο η πολιτεία, ούτε να εκδόθηκαν ψεύτικα πιστοποιητικά. Έγινε το δικαστήριο, 2 χρόνια περίπου. Και αποφάνθη ότι θα πάνε να φτιάξουν, να αποκαταστήσουν τις ζημιές που είχαν κάνει και να αποσύρω τη μήνυση. Και έτσι έγινε. Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα και εγώ να προχωρήσω σε αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσείς κάνατε τις καταγγελίες γιατί σας είχαν πειράξει τα περιουσιακά σας. Την περιουσία σας. Το χώρο γύρω από το χώρο. Τον είχαν βρωμήσει πλέον στην κυριολεξία. Και όταν πήγαμε και αποκατέστησαν τις ζημίες, απέσυρα και εγώ βέβαια τη μήνυση. Με άλλα λόγια, εσείς βλέπετε... Είναι ο δικαστικός αγώνας από την δεκαετία του 80 που τραβιόμασταν 10 χρόνια στα δικαστήρια και βέβαια δικαιωθήκαμε τότε, καταδικάστηκε ο Δήμος. Είχε καταδικαστεί ο Δήμαρχος Σαχάμης τότε 6 μήνες φυλακή και μετέτρεψε το δικαστήριο του Ναυπλίου, το εφετείο επάνω, την καταδίκη αυτή σε καταδίκη του, του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα και αθώθηκε ο Δήμαρχος και καταδίκασε το Δημοτικό Συμβούλιο και αποζημιωθήκαμε βέβαια για τις φωτιές τότε εμείς. Πήραμε γύρω στα 25 εκατομμύρια δραχμές. Ναι. Και οι φωτιές και είναι συνέχεια τώρα. Δεν είναι... Τώρα αυτή τη στιγμή, άμα πάμε στο χτήμα μου, γύρω από το χτήμα μου, είναι μια πηγή, η πηγή του Τσάκωνα που λέμε. Την έχουν γεμάτη με σακιά σκουπίδι, ό,τι είδου σκουπίδι θέλει στην εκεί. Είχα την. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Σκουπίδια τώρα, αυτή τη στιγμή. Σήμερα που μιλάμε στο μικρόφωνο. Είχα την τύχη και μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Πιέρα.